είναι το μεγαλόπνο έργο και για την οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και για την Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτόν τον λόγο θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης, κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κύριε Ζέρβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ζητήσαμε αυτή την επικοινωνία γιατί το νέο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ δεν αγγίζει μόνο τον Δικέφαλο αλλά όλη την πόλη. Και φανταζόμαστε ότι αυτό το άλμα που γίνεται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση ικανοποιεί και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που ήταν και από τους φορείς που πρωτοστάτησαν για να γίνουν αυτά τα πρώτα βήματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η επιθυμία του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ για την νέα Τούμπα, συνένεσε έτσι ώστε να προχωρήσει σε μια συνολική ανάπλαση όχι μόνο του γηπέδου, αλλά όλης της περιοχής. Έτσι πραγματικά χαιρόμαστε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη και σημαντική πρώτη φάση με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ουσιαστικά δίνονται οι κανόνες πλέον για την ανάπλαση όχι μόνο του γηπέδου της Τούμπας, αλλά και όλης της περιοχής. Πρόκειται για ένα μεγάλο project όπου στο γήπεδο θα υπάρχουν πολλοί χώροι, πολλές υπηρεσίες, μουσείο, φυσιοθεραπευτήρια, εμπορικά καταστήματα. Θα έχουμε την κατασκευή ενός υπόγειου πάρκινγκ, θα έχουμε την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους, θα έχουμε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, πολύ καλύτερο πράσινο στην περιοχή, άρα όπως προσβάσεις, κόμβους. Άρα μιλάμε για μια συνολική ανάπλαση μιας σημαντικής περιοχής, γύρω στα 250 στρέμματα που είναι όλος ο χώρος και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και ο Δήμος συνέβαλε όλη αυτή τη διαδικασία. Ίσως γνωρίζετε ότι τουλάχιστον 3 φορές από όσο θυμάμαι πέρασε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά αλλά και η διοίκησή μου συμβάλαμε ούτως ώστε όχι μόνο να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα αλλά να φτάσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Είναι η αλήθεια ότι αυτό το νέο γήπεδο θα δώσει νέα πνοή και στον ΠΑΟ καθώς θα μιλάμε για σύγχρονες πλέον εγκαταστάσεις μέσα στον ιστό της πόλης και θα δώσει και μια διαφορετική εικόνα στην περιοχή της Τούμπας. Είναι ένα πολύ δυνατό έργο. Ίσως χρειαστούν περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθούν οι όποιες εργασίες. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί η Θεσσαλονίκη να εκμεταλλευτεί αυτό το έργο? Το περιγράφετε πάρα πολύ σωστά. Μια επένδυση πάνω από 100 εκατομμύρια, πολλές θέσεις εργασίας, όχι μόνο κατά τη φάση της κατασκευής, αλλά και μετά στην ολοκλήρωσή του και στην λειτουργία του. Οι προσβάσεις που θα υπάρχουν, η πολύ καλύτερη εικόνα που θα έχει όλο και το περιβάλλον, θέσεις στάθμευσης που πραγματικά χρειάζεται η περιοχή και από την άλλη πλευρά μια υπεραξία που θα δοθεί στην περιοχή σε συνδυασμό κιόλας και με την κατασκευή του flyover που υποθέτω ότι περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί, την ολοκλήρωση του μετρό, ο σταθμός Παπάφη που έχει ολοκληρωθεί θα εξυπηρετεί την περιοχή. Όλα αυτά δίνουν την εικόνα και αν βάλουμε, αν θέλετε, και τους στάβλους Παπάφη πολύ κοντά που φέτος ολοκληρώνεται η μελέτη και δημοπρατείται. Μιλάμε για ένα συνολικό remake, αν επιτρέπετε αυτός ο όρος, της περιοχής, ενός σημαντικού κομματιού της πόλης μας που πραγματικά θα είναι ένας καινούριος πόλος ανάπτυξης, εμπορικός, θα είναι ένας πόλος έλξης με καλές προσβάσεις από μια πλευρά αλλά και πολύ καλύτερες συνθήκες για τους περιοίκους. Είναι η αλήθεια ότι μιλάμε για μια περιοχή όπου σφίζει ζωή, είναι πυκνοκατοικημένη η Τούμπα. Διαπιστώνουμε όλοι μας σε κάθε μάτς του ΠΑΟΚ πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση προς το γήπεδο. Αυτές οι θέσεις πάρκινγκ σαφώς και θα βοηθήσουν και τις συνθήκες διεξαγωγής ενός αγώνα και τον σεβασμό προς τον φίλαθλο. Φαντάζομαι ότι είναι και ένα στοίχημα και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και για σας προσωπικά το να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες. Πλέον βέβαια η σκητάλη περνάει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που θα κάνουν το χρονοδιάγραμμά τους για την ολοκλήρωση του έργου. Υπολογίζουν από ό,τι έχουν πει μία τριετία τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς όπως είπατε, και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουμε δεσμευτεί για την συνεισφορά, για τη βοήθεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η εικόνα της περιοχής θα είναι τελείως διαφορετική.
Θεωρώ ότι πλέον οι συνθήκες ζωής θα είναι ακόμα καλύτερες και δεν αναφερόμαστε σε ένα γήπεδο το οποίο θα λειτουργεί μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα όταν υπάρχουν και εφόσον υπάρχουν αγώνες, αλλά θα είναι ένας χώρος που θα σφίζει από ζωή, με αθλητικές εγκαταστάσεις, με υπηρεσίες όπως σας είπα, με εμπορικές χρήσεις. Πραγματικά δεν μπορώ να κρατήσω την ικανοποίησή μου, τη χαρά μου, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και σαν μηχανικός, αλλά και σαν γιος του Βασίλη Ζέρβα που ήταν ο μηχανικός που είχε μελετήσει το γήπεδο της Τούμπας, ότι θα έχω τη χαρά να συμμετέχω στην φάση υλοποίησης του καινούριου γήπεδου της Τούμπας, πόσο μάλλον να είμαι εκεί σαν δήμαρχος της πόλης για τα εγκαίνια με το καλό πρώτο Θεός της νέας Τούμπας. Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εγώ πολύ ευχαριστώ. Σημαντική μέρα για τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αρκεί να τρέξουν οι διαδικασίες και να προλάβει ο ΠΑΟΚ την ημερομηνία που επιθυμεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.